Καλημέρα και από μένα. Ο λαός της Λέσβου είναι αγανακτισμένος και έχει χίλια δίκια. Καλούμε, το ΚΚΕ στηρίζει, είναι παρόν σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Καλούμε την αγωνιστική κινητοποίηση και τη δράση να συνεχιστεί. Είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης που προχώρησε σε απόβαση στα νησιά και ρίχνει συνεχώς λάδι στη φωτιά και οξύνει τις αντιδράσεις. Είναι όμως μεγάλες και οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης που έβαλε την υπογραφή της στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδήγησε στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, και αυτή η κυβέρνηση παίρνει την μπάλα, παίρνει το όπλο για να συνεχίσει και να κάνει πιο έντονο και να διαιωνίζει τον εγκλωβισμό. Καλούμε τώρα την κυβέρνηση να πάρει πίσω τις υπογραφές της από την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν δεχόμαστε τα νησιά μας να γίνουν οι φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς να παριστάνουμε τους δεσμοφύλακες σε ανθρώπους βασανισμένους, εγκλωβισμένους, που δεν θέλουν να παραμείνουν σε τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, πρέπει να συνεχιστούν με πολύμορφες κινητοποιήσεις, να αυξηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση και βέβαια η πίεση θα πρέπει να μεταφερθεί και στην πηγή του κακού, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης της. Δεν θα γίνουμε εμείς αποθήκες ψυχών, πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να απεγκλωβιστεί μαζικά από τα νησιά και στη συνέχεια από τη χώρα, να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Δίνουμε και θα δείχνουμε μέχρι τέλος την αμέριστη αλληλεγγύη. Δεν δεχόμαστε να γίνει ούτε στην Καράβα ούτε πουθενά κανένα hot spot να κλείσει το έσχος της Μόριας, οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Θα συνεχίσουμε, ο αγώνας είναι μεγάλος, να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν τελειώνει με μία και δύο μέρες, θα πρέπει να εκφράζεται, να συνεχίσει να εκφράζεται η αντίδρασή μας με πολύμορφες κινητοποιήσεις και θα είμαστε εδώ, θα δίνουμε το παρόν με κάθε τρόπο. Και ευχαριστώ.